Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Ξέρετε, όταν συζητάμε, συζητάμε πάντα επί της πολιτικής. Και θα μιλάμε και ανοιχτά. Σας άκουσα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Υπουργέ, για την αξιοποίηση του MyGov και για την διαμόρφωση του Μητρώου του απόδημου ελληνισμού, για τα ζητήματα της ψηφιακής παρακολούθησης, του μετασχηματισμού των προξενείων και πολλά άλλα. Θα σας έλεγα όμως, γιατί θέλω και να είμαστε και ειλικρινείς, αυτά που λέτε τώρα δεν τα θέλετε στην πράξη για να λύσετε προβλήματα του απόδημου ελληνισμού, διότι αυτά εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω δεκαετίες. Άλλωστε παραμένουν άλυτα. Περισσότερο θέλετε να αξιοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες, αντιμετωπίζοντας τους απόδημους ως εκλογική πελατεία. Και επειδή πρέπει να είμαστε και υποψιασμένοι, κύριε Υπουργέ, ναι, διότι πλέον έχουμε ένα νόμο, ο οποίος νόμος πρέπει να μπει σε άμεση εφαρμογή. Και για να μπει σε εφαρμογή σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν οι βάσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού του νόμου, και αναφέρομαι στο νόμο για την ψήφο των αποδήμων. Ξέρετε, οι απόδημοι δεν έχουν ανάγκη απλά από μια ψηφιακή μετάβαση ή από ένα μητρό ή την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις όποιες διαδικασίες, που είναι και αυτά ζητήματα βέβαια, αλλά αυτό που κυρίως θέλουν είναι η επίλυση των χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων, τα οποία τα ξέρετε κι εσείς, άλλωστε η δική σας αντιλαϊκή πολιτική και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα είναι αυτές που τα δημιούργησαν, και όχι μόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και οι αντίστοιχες κυβερνήσεις συγγενικών κομμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλες τις χώρες, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται Έλληνες. Εμείς, ωστόσο, που είμαστε και οι μόνοι που ως κόμμα σταθερά τα αναδεικνύουμε και τα αντιπαλεύουμε, θα σας τα θυμίσουμε και πάλι, παρόλο που έχουμε καταθέσει πάρα πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν έχουν απαντηθεί και κοφεύεται συνειδητά πάνω σε αυτό το ζήτημα, και ας λέτε ότι η σχέση σας με τους απόδημους Έλληνες είναι δομική, τα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα με αφορμή και την συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ, γιατί πραγματικά βοούν. Η κατάσταση στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, μιας και τη θυμόμαστε κάθε χρόνο την Παγκόσμια ημέρα γλώσσας. Σε όσες χώρες αυτή συνεχίζει να υπάρχει, αποτελεί βραχνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών και ειδικά αυτών της τελευταίας δεκαετίας. Αντί το πρόγραμμα και οι συνθήκες σπουδών στα ελληνικά σχολεία να υπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών των μεταναστών που μεγαλώνουν σε μια άλλη χώρα, στην πράξη μέσω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της μη ύπαρξης κατάλληλα προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών, η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες βέβαια, εξωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς στην απόγνωση, καλώντας τους μάλιστα να αποδεχτούν και ως σωτήρια τα ψίχουλα που σποραδικά τους παρέχεται για να συγκαλύψετε ευθύνες και αποτελέσματα πολιτικών επιλογών, και δημιουργούντας βάσιμες ανησυχίες για την προοπτική των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό. Δεν είναι απρόσμενο ότι σε αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα διατυπώνεται από πάρα πολλές πλευρές η αγωνία ότι προδιαγράφεται ακόμα και η κατάργηση δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ή ακόμα και η υποκατάστασή τους από ιδιωτικές δομές που θα λειτουργούν με δίδακτρα. Η κατάσταση τους τελευταίους μήνες, και αναφέρομαι σε σχολιά του Μονάχου, προηγούμενα στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, τα προβλήματα των εκπαιδευτικών στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία και αλλού, είναι ορισμένες μόνο αποδείξεις της πολιτικής αυτής που ακολουθείτε.
Εμείς ως ΚΚΕ σταθερά και με συνέπεια, με πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αλλά και με τη δράση των δικών μας δυνάμεων στο εξωτερικό, στηρίζουμε αυτό τον αγώνα των Ελλήνων. Είναι δεδομένη η στήριξη στον αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ποιον? Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όλων των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Για να αναβαθμιστούν οι όροι και οι συνθήκες δουλειάς των εκπαιδευτικών, για να μην χρειάζεται να βάζουν οι γονείς το χέρι στη τσέπη επειδή οι ελληνικές κυβερνήσεις προτιμούν διαχρονικά να πρικίζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από το να στηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Βέβαια, παλεύουμε για να υπάρχουν και γρήγορες, πλήρεις και δωρεάν υπηρεσίες για τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή να πως πρέπει να αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία προς όφελός τους, πιστοποιητικά που έχουν ανάγκη Έλληνες μετανάστες από τις προξενικές αρχές, για παράδειγμα τώρα που πρέπει να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους οι Έλληνες μετανάστες και δεν έχετε εξασφαλίσει την αναγκαία υποδομή στα προξενία, ούτε γι' αυτό τους ζητάτε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να το διεκπαιρεώσουν. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που έχουν ήδη τεθεί πολλές φορές υπόψη της κυβέρνησης από διάφορους φορείς και όμως εξακολουθεί να μην δίνει ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις, αποδεικνύει, θα έλεγα, και το ψευδεπίγραφο του προσχηματικού ενδιαφέροντος που υποτίθεται ότι δείχνει η κυβέρνηση για τα προβλήματα των Ελλήνων μεταναστών. Τώρα, σε σχέση με τον νόμο για την ψήφο των αποδήμων, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου. Ξέρετε, προκύπτουν μεγάλοι κίνδυνοι για την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας που προκύπτουν από την επιστολική ψήφο, τα είπαμε βέβαια στη συζήτηση, και προκύπτει αυτό από το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και από την όλη συζήτηση, με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών και των υπαλλήλων τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, τελικά αυτοί θα βεβαιώνουν στους κατοίκους του εξωτερικού την ταυτοπροσωπία τους? Δηλαδή, αυτός που θα ελέγχει την ταυτοπροσωπία παραλαμβάνοντας το φάκελο είναι ο διανομέας μιας ιδιωτικής εταιρείας και όχι η κρατική λειτουργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά κρίσιμες στιγμές, όπως η παραλαβή φακέλων, η μεταφορά και η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας, διότι τα παραδείγματα είναι πλήστα από την διεθνή πρακτική και εμπειρία, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, όπου και στην Γερμανία και στην Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία υπήρχαν πολλές και σοβαρές καταγγελίες για πλαστές εξουσιοδοτήσεις, καμένα ψηφοδέλτια εκλογείων του εξωτερικού σε χωματερή, συλλήψεις, νοθείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Άρα λοιπόν σας θέτουμε αυτό το ερώτημα και πρέπει να μας δώσετε και σαφή απάντηση. Πρέπει να ξέρουν και οι απόδημοι, να ξέρουμε και εμείς εδώ.